λοιπόν, κύριε Κουσουλέ. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρία Γερμανού, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε μια γυναίκα. Femme fatale θα τη χαρακτήριζα. Μοιραία γυναίκα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εξαιρετικά εντυπωσιακή. Μια γυναίκα η οποία, παρά το γεγονός ότι παίζει, έχει ενεργό ρόλο μάλλον στην πολιτική ζωή. Στη δημοτική παύλα πολιτική ζωή. Ναι, σε δημοτικό επίπεδο προς το παρόν. Ακριβώς. Είναι μια γυναίκα η οποία μας εντυπωσιάζει με τις δημόσιες εμφανίσεις της, με αυτά τα οποία λέει. Είναι σύζυγος επίσης πολιτικού άνδρα, ο οποίος είναι δήμαρχος. Και ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια. Ακριβώς. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ η ίδια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσει πια και η ίδια. Η κυρία Μαρίνα Πατούλη, στο επιτέλους ονοματοποιείται. Ω, κυρία μου. Στα κόκκινα. Καλημέρα. Είστε φωτιά στα κόκκινα, είστε. Είστε πανέμορφοι, όπως πάντα. Ελάτε, περάστε από εδώ. Ελάτε. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Ραφαηλίδης, η κυρία Ένεσλη, η κυρία Πολίτη. Καλώς ήρθατε. Καθίστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στην πρωινή. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Μια χαρά. Σε πρόγραμμα βέβαια πολύ εντατικοποιημένο, λόγω και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Όπως με παρουσιάσατε και πριν, είναι και η ενασχόλησή μου στην αυτοδιοίκηση. Υποχρεώσεις πολλές. Μητέρα ενός μικρού αγοριού. Ναι. Ποιος ρόλος είναι ο πιο αγαπημένος, της μητέρας ή της γυναίκας που ασχολείται με τα κοινά? Κάθε ρόλος είναι ξεχωριστός. Εννοείται ότι ο ρόλος της μητέρας δεν είναι διαπραγμάτευτος. Όμως και οι άλλοι ρόλοι που θεωρώ ότι τόσο προσωπικά εγώ όσο και η σύγχρονη γυναίκα αναγκάζεται να διαδραματίσει, της δίνουν ζωή και την κάνουν να νιώθει δημιουργική, όμορφη, και την ανεβάζουν ψυχολογικά. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το συνοθήλευμα των ρόλων, μια γυναίκα την βοηθάει πολύ στο να αναδειχθεί και να νιώσει όμορφη με τον εαυτό της. Νιώθετε ότι ανταποκρίνεστε στο πρότυπο γενικότερα της σύγχρονης γυναίκας, γιατί μόνο οι τίτλοι σας, μόνο οι ενασχολήσεις σας με τα κοινά και τις φιλανθρωπίες, διάβαζα. Έχουμε δύο σελίδες με τα. Βιογραφικό. Ναι, με το βιογραφικό σας, με τις ταυτόχρονες ενασχολήσεις σας. Νιώθετε ότι είστε στο πρότυπο της μέσης Ελληνίδας ή ότι έχετε μια παραπάνω έτσι, δραστηριότητα? Νομίζω ότι είμαι στα πλαίσια της σύγχρονης γυναίκας, η οποία πέρα από τις οικιακές υποχρεώσεις έχει μπει στον επαγγελματικό στίβο. Η σύγχρονη γυναίκα μπαίνει και διεκδικεί ρόλους στην πολιτική. Παράλληλα, εκπληρώνει το ρόλο της ως μητέρα. Και νομίζω ότι εμείς οι γυναίκες μπορούμε και να διεκδικήσουμε, να οραματιστούμε και να πετύχουμε μέσα από τους τομείς δραστηριοποίησης που επιλέγουμε. Σωστό αυτό. Για πρότυπο το πάει όμως. Ναι. Παράλληλα όμως, συγγνώμη Χριστίνα. Είσαστε και πάρα πολύ κοκέτα και έχετε μία εμφάνιση που το βιογραφικό κάνει ένα κοντράστ. Ναι, θα πρέπει να εξαλείψουμε κάποια στερεότυπα. Αυτό είναι επαναστατικό. Του τύπου ότι μία γυναίκα η οποία μπορεί να προσέχει την εμφάνισή της και να έχει μία ευπρέπεια και μία αισθητική, δεν θα είναι απαγορευτικό στο να εμπλακεί σε κάποιους άλλους τομείς και χώρους και να δείξει και εκεί την αξία και της και την δυναμισμό της. Γιατί πολλές φορές οι άντρες ή ο κόσμος βλέπουν μία εικόνα ή βλέπουν μακριά ξανθά μαλλιά ή βλέπουν δεκολτέ και σε κρίνουν και σε κατηγορούν και σε βάζουν σε θεωρώ ότι το φαίνεστε με το είναι, διαφέρει. Ναι. Και αυτό πράγματι έχει συμβεί και σε μένα και εμείς οι γυναίκες. Με αφορμή μάλιστα και την ημέρα της γυναίκας, είχα κάνει μια ομιλία στο Δήμο Μαρουσίου και αυτό το οποίο θα πρέπει να διεκδικούμε είναι τελικά να καταργήσουμε αυτό τον έμφυλο ρατσισμό που ταυτίζει τη γυναίκα είτε με την εξωτερική εμφάνιση που σημαίνει ότι αγνοούμε και καταρρύπτουμε κάθε άλλη πνευματική φύση ή άλλη δυνατότητα που έχει. Μπορούν και οι ρόλοι αυτοί η φύση αυτή, η γυναικεία, να συνυπάρξει και με πνεύμα και με εξωτερική εμφάνιση. Και νομίζω ότι η σύγχρονη γυναίκα αυτό το πετυχαίνει. Εσείς έχετε
στεναχώρηθε. Γιατί είστε ένα πρόσωπο το οποίο με τις δημόσιες εμφανίσεις σας συνήθως δημιουργείται το ενδιαφέρον του κόσμου, της κοινής γνώμης των δημοσιογράφων. Συζητιέται ευρέως. Πάρα πολύ. Σας ενοχλεί η κριτική η οποία σας έχει γίνει, γιατί σας έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις κριτική και σε εσάς και στο σύζυγό σας και ορισμένες φορές και σκληρή κριτική. Σας ενοχλεί εσάς αυτή η κριτική? Το έχω πει και άλλες φορές. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, θα πρέπει πλέον να έχεις θωρακιστεί ότι θα ακούσεις και θετικά και αρνητικά. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που έχω αίσθηση του χιούμορ και πολλά από αυτά και αυτοσαρκάζομαι και δεν αφήνω να με επηρεάσουν. Βέβαια, όταν τίθενται ζητήματα αξιών, αρχών, οικογένειας, ναι, εκεί το τότε χιούμορ λίγο θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Ναι. Τα έχουμε πει για το πολύ συζητημένο θέμα, καταλαβαίνετε, ναι. Το θέμα, γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχετε. Βέβαια, το bullying που υφιστάμεθα εμείς οι γυναίκες και μέσα από την εμπειρία μου στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση είναι απίστευτο. Δηλαδή, σχολιασμοί, σεξιστικά σχόλια για το τακούνι που φοράς. Και από γυναίκες τις πιο πολλές φορές. Οι άντρες είναι χειρότεροι κάποιες φορές. Οι γυναίκες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, νιώθουν κάπως. Όμως, από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο έχω αντιμετωπίσει, υπάρχουν και άνθρωποι και γυναίκες οι οποίες πραγματικά μου έχουν δείχνει τέτοια αγάπη. Δηλαδή, βλέπω στο περίγυρο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Κάποιοι άνθρωποι που είτε δεν με έχουν γνωρίσει, δεν με έχουν συναναστραφεί, οι οποίοι μπορεί να είναι επιφυλακτικοί ή και σαρκαστικοί κάποιες φορές, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συναναστραφεί μέσα στο Δήμο ή μέσα στο σχολείο, οι γονείς των παιδιών, τα παιδιά, που πράγματι απολαμβάνω μεγάλη αποδοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου δίνει δύναμη για να συνεχίζω. Και κάτι άλλο που νομίζω σας δίνει δύναμη είναι η μεγάλη αδυναμία και η στήριξη που έχετε από το σύζυγό σας. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχε βγει, δείχνει, ξέρεις, όταν έχεις έναν άντρα δίπλα τόσο δυνατά κολλημένο βράχος, πάνω σου να σε στηρίζει, βράχος, μπορείς να προτείνεις, είναι νομίζω να κάνεις αυτό, πολλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σχεδόν 30 χρόνια μαζί. Ξεκινήσαμε εγώ στο πρώτο έτος της φιλολογίας, εκείνος τελείωνε ιατρική. Πορευθήκαμε μαζί, περάσαμε από διάφορα στάδια και εγώ τον στήριξα. Θέλω όταν λίγο να το ξετυλίξουμε αυτό το love story, κυρία, ναι, Πατούλη. Δηλαδή, εμένα με πιάνει το ρομαντικό μου σε αυτές τις περιπτώσεις, συγχωρέστε με. Θέλω λίγο να ξετυλίξουμε αυτό το love story, να μου πείτε πώς γνωριστήκατε, πώς ήταν εκείνες οι πρώτες μέρες, τι ερωτευτήκατε σε αυτόν τον άντρα. Και στην πορεία, να μην πιάσουμε μόνο τις ροζ σελίδες, να μου πείτε και στιγμές που ίσως καυγάδες που σας έχουν λίγο ή και ανταγωνισμός, αν έχει υπάρξει. Ναι, ανταγωνισμός δεν νομίζω μεταξύ των δύο. Εντάξει, επειδή κινούνται λίγο σε ωραία παρόμοια, ναι, στην πολιτική. Και ήταν και 20 χρόνια μαζί και κάναν το παιδί αργότερα, έτσι. Ναι, έχουν κάνει κύκλους. Το ξέρω. Αλλά ας πάμε στην αρχή. Πώς γνωριστήκατε? Πού ήσασταν εσείς, πού ήταν εκείνος? Ένα καλοκαίρι στην Πάρο. Καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ είχα πάει με μια φίλη μου, εκείνος με άλλη παρέα. Ήταν το πρώτο χρόνο που εγώ είχα μπει στην φιλολογία. Οπότε σε ένα, από ένα περιβάλλον και εγώ αρκετά πιεστικό, οικογενειακό, συντηρητικό, με άφησαν να πάω διακοπές με μία φίλη μου. Εκεί ήταν ο Κεραυνοβόλος Έρωτας. Κατευθείαν τον προέκυψε Κεραυνοβόλος Έρωτας, ο οποίος βέβαια στην πορεία αποδείχτηκε ότι δεν ήταν Κεραυνοβόλος που έσβησε. Αντικαταστάθηκε, μετά συμπληρώθηκε με συναισθήματα βαθιά αγάπης. Εκείνος έκανε την κίνηση ή εσείς? Εκείνος έκανε την κίνηση. Δηλαδή, εσείς πάντα εντυπωσιακή η ξανθιά έτσι όπως βλέπουμε ή πιο κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Εκείνος δηλαδή, ο Πατούλης έκανε το πρώτο βήμα. Ναι. Και μετά συνεχίστηκε όλο αυτό το love story. Δεν υπήρξαν διαστήματα που να τσακωθείτε, να χωρίσετε και να ξανασμίξετε, ας πούμε. Ήτανε non-stop όλο αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρξε ένα διάστημα μετά από μία δεκαετία που είμαστε μαζί, που υπήρξε μία κρίση στη σχέση. Γιατί όταν ξεκινάς, φαντάζεσαι τη ζωή σου κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, τι, εγώ είχα μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, συντηρητικό. Ο πατέρας μου δικηγόρος, η μητέρα μου δεν εργαζόταν. Mm-hmm. Με κάποια άλλα πρότυπα. Στην πορεία με τον Γιώργο, ο οποίος ως γιατρός παράλληλα ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση μέσα από την ιατρική, πολυσχηδής προσωπικότητα, υπήρχε μεγάλη έλλειψη χρόνου.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενοχλούσε, πάρα πολύ. Οπότε περάσαμε μια κρίση στη σχέση, όμως και αυτό μας δοκίμασε και νομίζω ότι έτσι άντεξε και η σχέση μας, γιατί και εγώ συνειδητοποίησα ότι τελικά η ποιότητα του χρόνου, το βάθος των συναισθημάτων, η στήριξη που νιώθεις είναι πολύ πιο ουσιαστικά από το να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, θα μου επιτραπεί να πω δημόσιος υπάλληλος και θα γυρίζει το μεσημέρι και θα έχει τον απεριόριστο χρόνο. Σίγουρα η ζωή που έχουμε μαζί, ο βίος που διάγουμε, δεν είναι ο φυσιολογικός ενός μέσου ενός ζευγαριού. Δεν είστε πολλές ώρες μαζί, είστε και δύο πάρα πολύ απασχολημένοι. Λείπει και αυτός απεριόριστες ώρες. Βέβαια αυτό έχει και τα θετικά του, γιατί δεν έχει επέλθει ρουτίνα. Αυτό το πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε ένα χαρακτηριστικό του κυρίου Πατούλη, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο ανθρώπινο, δηλαδή, γιατί εμείς τον ξέρουμε σαν δήμαρχο. Εμείς ειδικά που είμαστε δημότες Αμαρουσίου, ξέρουμε τον δήμαρχο Γιώργο Πατούλη. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που εσείς ερωτευτήκατε. Το πιο γοητευτικό του χαρακτηριστικό. Και στον αντίποδα, για να μην του κάνουμε και αγιογραφία, να μας πει κάτι που σας εκνευρίζει πάρα πολύ και είναι αφόρητο. Λοιπόν, να αρχίσω από το θετικό ή από το αρνητικό? Από όποιο θέλετε εσείς. Από το θετικό αρχίσω. Πιο εύκολο, ποιο σας βγαίνει. Θα ξεκινήσω από το αρνητικό. Για να μας μείνει θετική εντύπωση. Λοιπόν, αυτό το οποίο εμένα με εκνευρίζει είναι ότι έχει ένα πρόβλημα με το θέμα του χρόνου. Δηλαδή. Αργή. Έρχομαι. Τώρα που έρχεται, πώς έρχεται, πότε φτάνει. Γενικώς έρχεται. Λοιπόν, αυτό το θέμα του χρόνου το έχει και προσπαθώ να δείξω κάποια κατανόηση λόγω των υποχρεώσεων που έχει. Τώρα τα θετικά είναι πάρα πολλά. Καταρχάς έχει αίσθηση του χιούμορ, δηλαδή περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Γελάμε πολύ, περνάμε πολύ όμορφα. Ήταν ένα πολύ βασικό. Το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, όπου για μένα τότε στο ξεκίνημα, μικρό κορίτσι και όλα αυτά, λειτουργήσε ως πρότυπο. Ο λόγος, αλλά και όχι μόνο η προσωπικότητά του γενικότερα. Ας πούμε, αυτό που λέω είναι ο μέντορας μου. Βέβαια, εγώ δεν είχα ασχοληθεί με το χώρο ούτε του συνδικαλισμού ούτε της πολιτικής. Απήχα από όλα αυτά. Τα τελευταία δύο χρόνια που έχω εμπλακεί σε όλο αυτό, πράγματι ο Γιώργος με έχει στηρίξει, με βοηθάει πολύ, είναι ο δάσκαλός, ο μέντορας μου. Ήταν η αφορμή για να μπείτε στον χώρο της πολιτικής? Είστε δημοτική σύμβουλος στην Πεύκη. Ο συζυγός σας, δηλαδή, σας παρότρινε. Η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή, επειδή χρόνια εγώ υπηρετώ στο σχολείο της Πεύκης και τα λοιπά, αλλά είχα ασχοληθεί με τα πολιτιστικά και του Δήμα Μαρουσίου, όχι ως αιρετή. Λοιπόν, είχα εκφράσει κάποια επιθυμία για να πιο πολύ να στραφώ προς τα θέματα του πολιτισμού. Ο Γιώργος μου έκανε την πρόταση αυτή. Στην αρχή μου φάνηκε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα με ενδιέφερε καθόλου. Λίγο-λίγο κόλλησε το μικρόβιο και πράγματι νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος με γεμίζει και μπορώ να προσφέρω. Και αυτό το αίσθημα της προσφοράς σε κάνει να νιώθεις πραγματικά άνθρωπος, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εποχές που σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες τις μικρές βλέπουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο κόσμος, από το ότι δεν έχει εργασία, από το ότι έχεις τη δυνατότητα να του προσφέρεις κάποια ποιοτική ψυχαγωγία ή φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, από τη συγκέντρωση τροφίμων που να δώσεις μια ευχάριστη νότα στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Σημαντικό. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όπως επίσης μετά τις διαφημίσεις που θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Πατούλη, θα πούμε και για το γεγονός ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε συνδεθεί μέσω link, νομίζω, με τον σύζυγό σας, με τον κύριο Πατούλη, και μας άφησε ένα ελαφρύ υπονοούμενο ότι πιθανότατα να σας δούμε και υποψήφια σε κάποιο άλλο δήμο. Εν πάση περιπτώσει, μας είπε. Καλά, θα το αναλύσουμε. Ναι. Θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Αναμονή κοινού. Εν τω μεταξύ, εσείς. Είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε. Ακριβώς 12 και 1 πρώτο λεπτό. Ως εκπομπή και ως δημότες Αμαρουσίου, με πολύ χαρά φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Μαρίνα Πατούλη στην εκπομπή. Και επειδή κάναμε μια πριν τις διαφημίσεις, σας είπαμε ότι θα συζητήσουμε το
Ναι. Λοιπόν, επειδή κάναμε την αναμονή κοινού, λοιπόν, και σας είπαμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες φιλοξενήσαμε τον σύζυγό σας μέσω link, ο οποίος μας αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι σκέφτεστε να εξελίξετε αυτή τη σχέση την οποία έχετε αναπτύξει με τους δημότες Πεύκης. Κοινώς άφησε ανοιχτό ένα ενδεχόμενο να κατέβετε ακόμη και για δήμαρχος. Ισχύει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, είμαι αιρετή στην Πεύκη. Με τίμησαν και με εξέλιξαν πρώτη δημοτική σύμβουλο. Έχω ενασχοληθεί αυτό το διάστημα τον τομέα πολιτισμού και αθλητισμού. Από εκεί και πέρα, εγώ πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκα από την παράταξη με την οποία είχα εκλεγεί, γιατί υπήρχαν σημαντικοί λόγοι διάστασης σχετικά με το μοντέλο διοίκησης που ασκούσαν. Αυτό θεωρώ το οποίο είναι βασικό, είναι ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στις τοπικές κοινωνίες και στην κεντρική πολιτική. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να δει τη ζωή του να βελτιώνεται, να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης. Πριν λίγο δείχνατε παιδιά τα οποία λιποθυμούν από ασυτεία μέσα στο σχολείο τους. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τραγικά φαινόμενα και δείχνει μια παθογένεια η οποία υπάρχει. Άρα το ζήτημα δεν, πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν αν εγώ θα κατέβω υποψήφια δήμαρχος. Αυτό όμως που μπορώ να πω με σιγουριά αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη δέσμευσή μου να είμαι δίπλα στην κοινωνία, να αφουγκράζομαι τα προβλήματα, να μπορώ μέσα από το ρόλο μου ως αιρετής να κάνω παρεμβάσεις στη Δημοτική Αρχή με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Γιατί το μοντέλο διοίκησης τελικά που θα πρέπει να υπάρχει στην αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο η απλή διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά να υπάρχουν οραματικοί στόχοι, μια αναπτυξιακή προοπτική για το Δήμο. Με αυτή λοιπόν τη στόχευση πράγματι θα είμαι δυναμικά δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους δημότες, κοντά στην κοινωνία. Αυτό να το εκλάβουμε ως μια αυτόνομη κάθοδο. Επαναλαμβάνω. Την κάθοδο φαντάζομαι να την... Πώς είναι? Τις εκλογές. Ναι. Αυτό θεωρώ, όπως σου είπα και πριν, ότι είναι κάτι που αν είναι να έρθει θα προκύψει μέσα από δουλειά, ενασχόληση, θα προκύψει μόνο του στην πορεία. Υπάρχει στο πλάνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο δεν έχει σχέση με πολιτική. Και ελπίζω να το ρωτήσω σωστά και να μην ακουστεί περίεργα. Κατανοώ απόλυτα την ανάγκη μιας γυναίκας, τόσο καλέσθητης όπως είστε εσείς, να ζει σε ένα χώρο που να είναι καλοφτιαμένος, να είναι ωραίος αισθητικά, να είναι όμορφος και να της ταιριάζει. Γιατί αγαπάτε τόσο πολύ το χρυσό, πείτε μου. Δηλαδή, γιατί έχετε την ανάγκη του... Γιατί το έχω δει, δεν έχω έρθει στο σπίτι σας, αλλά έχω δει τις φωτογραφίες. Γιατί έχετε ανοίξει το σπίτι σας σε περιοδικό. Έτσι. Και ανεβάζω και στα μέσα κοινωνικής. Και λέω, αγαπάει το χρυσό η κυρία Μαρίνα, γιατί στην ουσία εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα διακοσμεί το σπίτι. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι είναι, φαντάστηκα ότι είναι δική σας. Πείτε μου αυτό. Αυτή η ωραία ερώτηση. Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά, λοιπόν. Ναι. Είναι, εντάξει, θέμα αισθητικής. Άλλο να αρέσει το μαύρο, το κίτρινο, το ασημί. Ναι. Εμένα η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει το χρυσό. Παρότι έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ και για να αυτοσαρκαστώ λίγο, νομίζω ότι δικαιώθηκα στην αισθητική με το χρυσό. Με τον πρόεδρο μετά τον πλανητάρχη. Προηγήθηκε το ζεύγος Πατούλη από τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια. Βεβαίως, γιατί μετά ακολούθησε ο πλανητάρχης και τα έκανε όλο το βάλ γραφείο χρυσό. Το είδα. Και του κυρίου Πατούλη του άρεσε ή εσείς τον βάλατε στη διαδικασία να του αρέσει? Εντάξει. Ο κύριος Πατούλης, η αλήθεια είναι, δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τη διακόσμηση του σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος είναι υπέρ της άποψης για πιο minimal επιλογές. Το σπίτι είναι δική μου επιλογή. Και πώς έχει να κάνει με τα χρυσά σας μαλλιά και αν αλλάξετε χρώμα το σπουρί. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο παρεμφερές. Δηλαδή, γιατί το έφερε το θέμα η Ναταλία και το έθεσε με το χρυσό. Νιώσατε στη συγκεκριμένη φωτογράφηση, η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα από τον κόσμο, ότι προκαλέσετε, ότι ενδέχεται να προκαλέσατε? Μήπως ήταν μια ατυχής επιλογή εκείνη? Κοίταξε να δεις. Να προκάλεσα με την έννοια. Πήρε μια διάσταση ότι τι χρυσό είναι αυτό και πόσο χρυσάφι. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ πέρα
υπάρχει κάποια μεθόδευση, γιατί αν δεν ήταν ο κύριος Πατούλης σύζυγός μου, ποιος θα είχε ασχοληθεί, αν εγώ έχω το χρυσό σαλόνι που είναι πατίνα, ας πούμε, που έχουν πάρα πολλές οικογένειες και δεν λέει τίποτα. Θεωρώ ότι δεν προκάλεσα με την έννοια ότι ούτε δείξα κάποια βίλα με υπερπολυτελή, με πισίνες κτλ. Ένα σαλόνι, νομίζω ότι κάθε μέση οικογένεια δικαιούται να έχει. Τώρα, αν έχει το χρώμα του χρυσού, εντάξει, αυτό είναι θέμα αισθητικής και επιλογής. Άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι το εύπεπτο ήταν να λέμε για το χρυσό. Πίσω από όλο αυτό, όμως, θα πρέπει να μας προβληματίζει αν κρύβονται κάποιες άλλες σκοπιμότητες, μικροπολιτικής και τα λοιπά, τις οποίες τις βιώνουμε. Αντιπάλων σας εννοείται, πολιτικών που θέλεις να μας. Ναι, τις οποίες, Ναταλία, το βιώνω και στο Δήμο. Ναι. Δηλαδή τώρα τι να λέμε, είμαστε και στις κάμερες, να τα πούμε όλα ξεκάθαρα. Ναι. Εδώ πέρα χλεβάζουνε το σύζυγό μου, ας πούμε, και βάζουνε φωτογραφίες οικογενειακό περιβάλλον μέσα από τη δημοτική παράταξη που έχω ανεξαρτητοποιηθεί ευτυχώς και χλεβάζουνε εμάς σαν οικογένεια, αν είμαστε στα χρυσά κτλ. Θεωρώ ότι όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε. Αν εμείς κριθούμε αρνητικά γιατί επιλέξαμε να έχουμε ένα χρυσό σαλόνι εντός εισαγωγικών που και πάλι διευκρίνησα τη σημαίνει χρυσό. Χρυσάφι, ναι. Καλά, δεν εννοούμε καράτια. Από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, παιδιά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι τόσο ο σύζυγός μου όσο και εγώ έχουμε μια φιλοσοφία ζωής αλλά και πράξη ζωής. Να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να προσφέρουμε από το περίσσευμα και του χρόνου μας και της προσωπικής μας ζωής με εξαιρετικό φιλανθρωπικό έργο άντρας μου μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο, με προσπάθεια και δική μου να είμαι κοντά στην κοινωνία και να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Άρα λοιπόν, αν παραβλέψουμε αυτά, κάποιες αρχές και αξίες κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης και μείνουμε στο χρυσό σαλόνι, ναι, τότε νομίζω φαίνεται ότι αυτό είναι και μια ένδειξη παθογένειας της κοινωνίας μας. Για την εμφάνισή σας, που είναι άψογη, έτσι, φαντάζομαι σας έχει δει ποτέ άβαφη ο άντρας σας. Εννοείται ότι. Γιατί υπάρχουν κυρίες όπως η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, δεν την έχει δει κανείς. Α, ναι. Δεν το ξέρεις. Αμοντάριστη. Το ξέρω. Αμοντάριστη. Ποτέ. Ξυβάφεται και βγαίνει. Και στον ύπνο. Στον ύπνο σου ότι έχει μία εικόνα την κοκέτας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, στο Γιώργο, επειδή είπατε αυτό, αρέσω πιο πολύ άβαφη. Το πιστεύω. Και ακόμα και στο σχολείο, κάποιες φορές που απλά θα βάλω λίγο ρούζι, είτε θα έχω βαφτεί, όπως μου αρέσει να βάφομαι. Και τα παιδιά και πολλοί φίλοι και γνωστοί άνθρωποι φυσικό μου λένε ότι μου πάει πολύ καλύτερα. Ναι. Γενικά στους άντρες αρέσει το φυσικό. Στο σπίτι εσείς είσαστε η γυναίκα που καταρχήν δεν ξέρω, μαγειρεύετε, κάνετε τις δουλειές. Ναι, όταν είσαστε σπίτι, φαντάζομαι, και όταν συναντιέστε και με τον σύζυγό σας. Είστε η γυναίκα που θα κάνει και τις δουλειές έτσι κοκέτα. Εμείς να βάζει σκούπα, έτσι με το μπέρδεμα. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες που το κάνουν αυτό, παιδιά. Για να μην επισέλθουμε τώρα σε συγκεκριμένες δουλειές. Πράγματι, εγώ είμαι τελειομανής. Δηλαδή θέλω στο σπίτι να είναι όλα στην εντέλεια. Έτσι έχω μεγαλώσει από την οικογένειά μου, θέλω να υπάρχει τάξη και να είναι όλα σε μια οργάνωση. Βέβαια, δεν προλαβαίνω εγώ να τα κάνω όλα αυτά. Όμως, από τη διακόσμηση του σπιτιού μέχρι την καθημερινότητα, εγώ επιλαμβάνομαι όλων αυτών. Φορμίτσα και τα λοιπά. Δεν έχω όμως πολύ χρόνο να είμαι στο σπίτι. Εγώ θα κρατήσω αυτό που λέτε. Βέβαια, νομίζω ότι στο βίντεο που θα ακολουθήσει, στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μιλένα Ηλιοπούλου, δεν έχουμε εμφανίσει της κυρίας Πατούλη με φόρμα, έχουμε? Όχι. Αλλά έχουμε μερικές πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις σας κατά καιρούς σε διάφορες κοσμικές εκδηλώσεις που έχουν συζητηθεί. Να τις δούμε και να τις σχολιάσουμε μαζί με την κυρία Πατούλη αμέσως μετά. Είναι καθηγήτρια φιλολογίας. Έχει πλούσια φιλανθρωπική δράση. Ασχολείται με τα κοινά. Είναι σύζυγος του Γιώργου Πατούλη, δημάρχου Αμαρουσίου και πάνω απ' όλα μητέρα. Είναι εντυπωσιακή και δίχως αμφιβολία μαγνητίζει με την ίδια ευκολία τα βλέμματα και τα φλάς των φωτογράφων. Ο λόγος για τη μοναδική Μαρίνα Πατούλη, η οποία φροντίζει οι δημόσιες εμφανίσεις της να είναι πάντα προσεγμένες και τα ρούχα της που αποδεικνύουν το καλλίγραμμο κορμί της επιλεγμένα με γούστο. Μια γυναίκα που αποπνέει θηλυκότητα, για το λόγο αυτό
πολλοί έσπευσαν να τη χαρακτηρίσουν sex symbol. Εκείνη το αρνείται, αφού όπως δηλώνει θέλει να είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Άνθρωποι που γνωρίζουν τη Μαρίνα Πατούλη υποστηρίζουν πως πίσω από τις εκκεντρικές για κάποιους εμφανίσεις της κρύβεται ένας άνθρωπος ευγενικός, κοινωνικός και ευαίσθητος με πολύ χιούμορ. Στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι έχει υποστεί bullying, αφού πολλοί άνθρωποι δεν εστιάζουν στο έργο της αλλά στα ξανθά της μαλλιά και στα ψηλά τακούνια. Η Μαρίνα Πατούλη ωστόσο είναι η απόδειξη πως μια γυναίκα αν θέλει μπορεί να τα συνδυάζει όλα. Η κυρία Πατούλη, έχω να πω, επειδή τη βλέπω και απέναντί μου, έχω να σας πω ότι είναι μια γυναίκα που έχει ένα εξαιρετικό κορμί, μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα και σιλουέτα, που σημαίνει ότι ανήκεται στην τυχερή κατηγορία γυναικών που μπορούν να βάλουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είστε πολύ τυχεροί. Μπορείτε να βάλετε λευκό, να βάλετε κόκκινο στενό φόρεμα όπως σήμερα. Και χωρίς να έχετε το πρόβλημα, αχ, πετάει αυτό, αχ, πετάει εκείνο, είσαστε εξαιρετικά λεπτοί και πολύ, πολύ. Μπάρμπι, μπάρμπι. Υπέροχο χιούμορ, έτσι. Και τώρα που μπήκε σε αυτά, ψηφίσετε ρουφιέμαι. Ρουφιέμαι και λίγο. Α, δεν έχετε ανάγκη. Ρουφιέμαι λίγο. Όχι, έχει πολύ χιούμορ η κυρία Πατούλη. Και επίσης πρέπει να πω, να την δώσω στεγνά, όπως λέμε στον αέρα, ότι τη έλεγα τι ωραίο αυτό, τι ωραίο εκείνο, και μου λέει τώρα στο λευκό οίκο να δούμε τι θα βάλουμε. Πότε είναι να πάτε? Την Πέμπτη αναχωρούμε, την Παρασκευή είναι η επίσημη εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας που γίνεται κάθε χρόνο στην Αμερική. Έχουμε λάβει μια τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο, ο σύζυγος και εγώ που θα τον συνοδεύσω. Μετά βούμε εκεί την Παρασκευή. Την ορκομοσία πήγε μόνος του. Πήγε μόνος, ναι. Τον άφησα να πάει μόνο του. Τώρα είναι το καλό. Ξέρετε εσείς τι κάνετε. Καλά, λευκά, λευκά να φορέσετε. Επειδή είστε έτσι. Λευκά. Λευκά. Επειδή είστε μια γυναίκα με γούστο, πολύ εμφανίσιμη και καλήγυπη και ωραίο σώμα κτλ. Πώς κρίνετε την εμφάνιση της κυρίας που βλέπουμε στην οθόνη μας, της κυρίας Μελάνια Τραμπ? Είναι εξαιρετική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μελένη. Είναι εκπληκτική. Σικάτη θα τη χαρακτηρίζει. Ναι, ναι, πολύ σικ, πάρα πολύ ωραία. Όμως από την ημέρα που ο σύζυγος βγήκε στις εκλογές, έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο συντηρητική. Ναι. Αυτά είναι τα κακά δεινά που αντιμετωπίζουν οι σύζυγοι. Κι εσείς. Εντάξει, μη συγκριθούμε, αλλά σίγουρα στην πολιτική και στους χώρους αυτούς υπάρχει και ένα dress code. Βέβαια, δεν μπορεί ο καθένας να είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, εγώ το έχω καταρρύψει. Λοιπόν, εγώ συγκρατώ την κυρία Πατούλη, το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρό να κατέβει υποψήφια δήμαρχος στην Πέμπτη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά συγκράτησε το εσύ. Το συγκρατώ εγώ και το λέω τώρα για να καταγραφεί στα πρακτικά. Θα συγκρατήσω αυτό που σας συμβούλεψε η Χριστίνα και θα συμφωνήσω πολύ μαζί της να φορέσετε λευκά στο λευκό οίκο. Και θα είμαστε εδώ εμείς μετά ως εκπομπή να δούμε την εμφάνιση της κυρίας Πατούλη στην Ουάσιγκτον. Και να πω και κάτι, και να παραμείνει σεξι, γιατί αυτά τα 30 χρόνια γάμου βασίζονται πάρα πολύ και στην εμφάνιση, η οποία δεν αλλάζει τη γυναίκα. Και... όταν μια γυναίκα νιώθει ασφαλής και ότι αγαπιέται, νομίζω είναι πάντα έτσι λαμπερή και όμορφη. Ναταλία, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Εμείς πέρασαμε όμορφα. Και βεβαίως θέλω να. Έχω την τιμή να με ξανακαλέσετε, να σας πω τις εντυπώσεις του Λευκό Οίκο. Καταρχάς θα σας στείλουμε, θα σας στείλουμε για ρεπορτάζ το Λευκό Οίκο, θα τα καταγράψετε όλα και όταν επιστρέψετε μετά θα μας τα πείτε. Μόλις επιστρέψετε, σας περιμένουμε. Θα είστε οι πρώτοι που θα, θα είσαστε οι ρεπόρτερ μας, με πάρα πολύ χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Πατούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ο Παναγιώτης.